Είμαστε καλά. Και να πάμε στην Αίγυπτο τώρα εμείς για να δούμε τι περιλάμβανε η μεγάλη ανάπλαση που έγινε στην περιοχή του Σινά. Ο Νίκος Κάτσικας, ο ανταποκριτής μας στο Καϊρό, θα μας πει περισσότερα και κυρίως τι προεκτάσεις έχει όλη αυτή η διαδικασία. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα Μαρία. Είναι μία από τις πολύ θετικές παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιερά Μονή Σινά και στη γενικότερη περιοχή, διότι με ένα πρόγραμμα από τις Βρυξέλλες που κόστησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, που κράτησε 4 χρόνια και στο οποίο δούλεψαν 100 επιστήμονες, έγινε η σημαντικότερη προσπάθεια ανάπλασης όλου του χώρου της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Μαρία, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι τα τείχη του μοναστηριού, του μεγάλου αυτού μοναστηριού που κρατάει η ιστορία 1500 χρόνια, είχαν πέσει. Ένα μέρος των οποίων αυτών είχαν πέσει και έπρεπε να έρθουν ειδικοί από την Αθήνα για να δούνε ακριβώς τις αναλογίες των συστατικών των πετρωμάτων, και από τις αναλογίες αυτές φτιάξαν το δομικό υλικό όπως ήταν τότε που έγινε πριν από 1500 χρόνια. Εμείς παρακολουθούμε και εικόνες που μας έχει στείλει από την εξέλιξη των εργασιών στη συγκεκριμένη περιοχή. Ακριβώς. Έγιναν εργασίες με πολύ σεβασμό στην ιστορία του μοναστηριού. Και σημαντικό έργο ήταν και αυτό που έγινε, Μαρία, και στην Αγία Κορυφή. Και με τη βοήθεια των Βεδουίνων, των ντόπιων. Εκεί όπου σύμφωνα με την παράδοση ο Μωυσής παρέλαβε τις 10 εντολές και εκεί αναστηλώθηκε τόσο η εκκλησία που είναι αφιερωμένη στο Μωυσή, όσο και στο τζαμί που υπάρχει εκεί. Και αυτό το γεγονός της αρμονικής συνύπαρξης των θρησκειών τόνισε και ο εκπρόσωπος της Αιγυπτιακής κυβέρνησης, ο οποίος επεσήμανε ότι αυτή η αρμονική συνύπαρξη αποτελεί το σημαντικότερο όπλο κατά της τρομοκρατίας. Μάλιστα. Και η οποία τρομοκρατία δεν έχει ούτε χώρα, ούτε θρήσκευμα, φυσικά ούτε λαό. Είναι περιβαλλοντικές λοιπόν οι προεκτάσεις του έργου. Δεν άκουσα. Ναι, μπορείς να συνεχίσεις, Νίκο, και να ολοκληρώσεις. Ναι, και να πω ακριβώς ότι έγιναν και άλλα έργα φυσικά στην περιοχή, στα πλαίσια της ανάπλασης αυτής, αλλά στελώθηκαν δεξαμενές που φτιάχτηκαν σε βυζαντινούς χρόνους, η βίλα όπου στεγάζεται η ελληνική αρχαιολογική αποστολή. Και να κλείσουμε, Μαρία, και να πούμε ότι το σημαντικό που ακούσαμε από την παρουσίαση αυτή που γίνεται στις περασμένες ημέρες, περασμένη Κυριακή, είναι ότι το μοναστήρι του Σινά βρίσκεται στην καρδιά όλων των Αιγυπτίων. Αυτό είπε ο εκπρόσωπος της Αιγυπτιακής. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο Κάτσικα, για όλες τις πληροφορίες και τις εικόνες βεβαίως που μας έστειλες.